Μήπως κάθε χρόνο να έχουμε τα ίδια προβλήματα χωρίς να λύνεται ούτε σοβαρά, ούτε μικρά, ούτε μεγάλα. Εν πάση περιπτώσει, επιτρέψτε μου να χωρίσω τα προβλήματα του ενετικού λιμανιού σε δύο κατηγορίες. Στα προβλήματα υποδομής και στα προβλήματα λειτουργίας. Mm-hmm. Τα προβλήματα υποδομής, ας μην τα θίξουμε σήμερα, είναι μεγάλα, είναι τεράστια. Το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι το ότι όλο το μέτωπο του λιμανιού είναι πλέον αφύλακτο από τους βοριάδες και από τον κυματισμό και από όλα, με αποτέλεσμα όχι μόνο να καταστρέφονται τα καταστήματα, όπως είδαμε φέτος, και όχι μόνο μία φορά δυστυχώς, κύριε Μαρινάκη. Ακριβώς, εγώ είμαι παθός κιόλας σαν καταστηματάρχης εκεί, αλλά καταστρέφεται και η υποδομή της προβλήτας, του προβλήτα, διότι σκάβεται σιγά σιγά από κάτω. Έχει τότε η τεχνική υπηρεσία του λιμενικού έχει ήδη έχει ερευνήσει και καμιά μέρα μπορεί να καταρρεύσει και από τα φορτηγά που υπάρχουν, από το βάρος των φορτηγών, διότι δεν γίνεται τίποτα σε αυτά την υποδομή. Τώρα, για τα ας θίξουμε τα θέματα λειτουργίας του παλιού λιμανιού. Το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι το πάρκινγκ. Φέτο, από ό,τι μας είπε το Λιμενικό Ταμείο προχθές σε μία σύσκεψη, περιμένουμε τουλάχιστον 63 αφίξεις κρουαζιεροπλοίων στη Σούδα και Αρόδου στο παλιό λιμάνι. Υπάρχουν ωστόσο δύο πτυχές του συγκεκριμένου προβλήματος, κύριε Μαρινάκη. Η μία είναι το θέμα της έλλειψης χώρων για να σταθμεύουν τα τουριστικά λεωφορεία. Ακριβώς. Και να εξυπηρετούνται οι καταστηματάρχες στην τροφοδοσία των επιχειρήσεών τους. Το άλλο θέμα είναι οι παράνομες σταθμεύσεις γιο ταχύ αυτοκινήτων. Ας τα πάρουμε ένα-ένα. Ας τα πάρουμε ένα-ένα. Πρώτον, είναι το μεγάλο πρόβλημα των πούλμαν που έρχονται από τη Σούδα για να μεταφέρουν τον κόσμο των κρουαζιεροπλοίων, τα οποία βγάζουν τον κόσμο στην δημοτική αγορά μπροστά. Φεύγει ο κόσμος και τα πούλμα δεν έχουν πού να σταθμεύσουμε, περιμένοντας για να τους πάρουν πάλι να τους επιστρέψουν. Είναι τεράστιο το πρόβλημα. Η τροχέα σηκώνει τα χέρια ψηλά παρά την προσπάθεια, διότι δεν υπάρχουν χώροι και οι χώροι οι οποίοι υπάρχουν δεν διατίθενται, διότι υπάρχουν προβλήματα από την αρχαιολογία, υπάρχει προβλήματα από εδώ, από εκεί. Εν πάση περιπτώσει, δεν έχει λυθεί αυτή τη στιγμή το πρόβλημα. Να μιλήσουμε όμως λίγο ανοιχτά. Υπάρχει, για παράδειγμα, κύριε Μαρινάκη, η Δυτική Τάφρος. Είναι ένας χώρος που θα μπορούσε να αξιοποιηθεί, θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί από τα τουριστικά λεωφορεία για να αποβιβάζονται οι επισκέπτες χωρίς να υπάρχουν ιδιαίτερα προβλήματα. Πώς κοντά αυτή η πρόταση που έχει διατυπωθεί από κάποιους φορείς? Ποτέ δεν καταλάβαμε. Στην αρχαιολογία. Ναι, στην αρχαιολογία. Ποτέ όμως δεν καταλάβαμε γιατί η Ανατολική Τάφρος είναι ιστορικός χώρος και επιτρέπεται. Και δεν είναι η Δυτική. Και δεν είναι η Δυτική. Πώς όλοι οι τάφροι στο Ηράκλειο είναι τα καλύτερα πάρκινγκ που υπάρχουν στην πόλη του Ηρακλείου. Τάφροι του τείχους. Εν πάση περιπτώσει, επειδή επιμένει σφοδρά η αρχαιολογία επάνω σε αυτό το θέμα, παρόλο που είπαμε και ο Δήμος είναι μαζί μας, ότι δεν πρόκειται να αλλάξουμε τίποτα, δηλαδή ούτε ασφαλτοστρώσεις, ούτε τεχνικά έργα, ούτε τίποτα. Μία ράμπα να πηγαίνουν να παρκάρουν από την πλευρά της Κωνσταντινούπολεως, ούτε καν από την πλευρά των τυχών, mm-hmm. και μετά να φεύγουν από εκεί και να γυρίζουν στα κρουαζιερόπλια. Φτάσαμε μάλιστα στο σημείο και είπαμε ότι, εν πάση περιπτώσει, ας επιτρέψουν Ιούλιο, Αύγουστο, εκεί που είναι η τρομερή αιχμή των... Δυστυχώς μέχρι στιγμής δεν υπάρχει ανταπόκριση και παραμένει το τεράστιο πρόβλημα μαζί με το κυκλοφοριακό, διότι βέβαια και το κυκλοφοριακό είναι ένα άλλο μεγάλο πρόβλημα, από τη Σούδα να έρχονται τα πούλμαν μέσα στην πόλη των Χανίων, και δεύτερον είναι οι χώροι στάθμευσης. Πρέπει να λυθεί, διότι με τα αναμενόμενα, εάν γίνουν, συν Θεό παρακαλούμε όλοι, γιατί και εκεί πέρα έχουμε αρχίσει να ανησυχούμε,
να... Θα έχουμε αρκετό κόσμο και φέτος στα Χανιά σύμφωνα με όλες τις εκτιμήσεις. Θα έχουμε αποτέλεσμα να δημιουργηθεί ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Ένα χάος, αν θέλετε, στην κυκλοφορία και στην στάθμευση στην πόλη. Λοιπόν, είπαμε ότι αυτή είναι η μία όψη του προβλήματος που έχει να κάνει με τις θέσεις στάθμευσης, κύριε Μαρινάκη. Η άλλη είναι αυτή που έχει να κάνει με τους ιδιοκτήτες γιοταχή, οι οποίοι θέλοντας να κάνουν τη βόλτα τους στο ενετικό λιμάνι, σταθμεύουν στα πλησιέστερα σημεία, στα οποία στις περισσότερες των περιπτώσεων απαγορεύεται η στάθμευση. Έχει κλείσει ο χώρος του Τελωνίου, κοντά στο μεγάλο αρσενάλι, σωστά, με απόφαση της Δημοτικής Αρχής. Γίνονται και έργα εξάλλου. Ναι, γίνονται και έργα. Τηρείται αυτή η απαγόρευση? Τηρείται. Αλλά βλέπετε ότι σιγά σιγά αφαιρούνται χώροι ζωτικοί για παρκάριδο, χωρίς να υπάρχει μια εναλλακτική λύση. Εμείς συμφωνούμε, το ιστορικό κέντρο των Χανίων, κόσμημα, δεν συζητιέται, μην αρχίσουμε να λέμε τα τετριμένα ότι είναι ένα από τα καλύτερα της Ευρώπης κλπ. Αλλά σε κάθε απαγόρευση πρέπει να δίδεται και μια εναλλακτική λύση. Σου απαγορεύω να σταθμεύσεις εκεί, αλλά σου δίνω ένα άλλο χώρο για να μπορέσεις να σταθμεύουν τα αυτοκίνητα, να μπορούν να αποεπιβιβάζουν κόσμο κλπ. Μετά, ένα άλλο πρόβλημα που δεν το έχει παρατηρήσει, είναι δύσκολο να το παρατηρήσεις εύκολα, είναι η κίνηση μηχανακιών και μοτοσυκλετών, οι οποίοι νομίζουν ότι οι μοτοσυκλέτες και τα μηχανάκια δεν είναι τροχοφόρα. Δεν και ότι έχουν νόμος, το δικαίωμα, έχει το δικαίωμα να μπαίνει μέσα στο παλιό λιμάνι οποιαδήποτε ώρα, ακόμα και στο παλιό λιμάνι μπαίνουν. Εκεί βέβαια πάμε σε ένα άλλο κεφάλαιο μεγάλο, στην αστυνόμευση του παλιού λιμανιού. Από το λιμεναρχείο από γίνεται το λιμεναρχείο, βέβαια, αλλά δεν ξέρουμε κατά πόσο είναι αυτή επαρκής. Δεν είναι επαρκής, έχει αφαιρεθεί και η δύναμη της Δημοτικής Αστυνομίας, η οποία είχε αποτελεσματικό έργο. Σας θυμίζω, ακόμα και ποδήλατα είχαν πάρει και για να κυκλοφορούν άνετα. Αρκετά χρόνια πριν. Δεν ξέρω πριν. Αν τα θυμάται αρκετά πριν, αλλά αποτελεσματικότατα. Τώρα πάνε όλα, δεν υπάρχει τίποτα. Κύριε Μαρινάκη, ως απόρρια της κατάργησης της Δημοτικής Αστυνομίας ήρθε και η άνθηση εκ νέου του φαινομένου της άγρας πελατών, που είχε περιοριστεί σημαντικά, θα λέγαμε, στο ενετικό λιμάνι. Επανεμφανίστηκε πέρσι το φαινόμενο. Θα ήθελα να μας μεταφέρετε την εικόνα. Δυστυχώς. Το τι συμβαίνει στις μέρες μας. Δυστυχώς. Και πόσο βλάπτηκε τον κλάδο σας και συνολικά την εικόνα του λιμανιού προς τα έξω. Και της πόλεως των Χανίων. Δυστυχώς είναι. Για να μεταχειρίζουμε άσχημες λέξεις, είναι ντροπή τουλάχιστον. Το να είναι σκορπισμένοι γύρω-γύρω στα διάφορα σημεία του παλιού λιμανιού και να πολλές φορές να τους πιάνουν και από το χέρι, να τους πηγαίνουν στα διάφορα κέντρα κλπ. Νομίζω ότι προσβάλλει και την εικόνα των Χανίων γενικότερα, όχι μόνο του παλιού λιμανιού, αλλά το σύνολο των Χανίων. Τρία βασικά θέματα είναι που έχουν αυξηθεί λόγω της ελλείψεως της δημοτικής αστυνομίας κλπ. Είναι η άγρα πελατών, είναι οι λιανοπολιτές, παρεμπόριο και είναι και η επετεία. Θα μου πείτε, έλεος, ας αφήσουμε τους ανθρώπους αυτούς να βγάλουν λίγα τα προστοζήν. Νομίζω ότι υπάρχουν άλλοι τρόποι από το να έρχεται ένα μικρό παιδάκι, για λόγους συναισθηματικούς συνήθως βάζουν μικρά παιδάκια. Το εκμεταλλεύονται. Που ακριβώς, μακάρι να τα έπαιρνε το παιδάκι και να τα αξιοποιούσε. Να τρώνε στα τραπέζια, ας πούμε, και να πηγαίνει να βγάζει το χέρι. Εσείς έχετε ζητήσει τη βοήθεια τη συνδρομή του Λιμεναρχείου Χανίων ως Ένωση Καταστηματαρχών? Είναι το μόνο που υπάρχει τώρα. Δεν έχουμε και τίποτα άλλο. Είναι τη γωνία του μαγαζιού μου και πάνω είναι η αστυνομία. Από το συντριβάνι, για να καταλάβει ο κόσμος. Το συντριβάνι υπάγεται στην αστυνομία. Στην ελληνική αστυνομία. Στην ελληνική αστυνομία. Και από τη μέση και κάτω υπάγεται στο λιμεναρχείο και στους λιμενικούς.
Ωραία. Η αστυνομία από την δική της πλευρά... Η αστυνομία ό,τι μπορεί κάνει, κάνει μερικές περιπολίες. Εκεί πέρα πρέπει να υπάρχει μια συνεχής αστυνόμευση. Εμείς κάποιες μέρες υπάρχει, Εμείς ζητήσαμε, επειδή γίνονται αλλεπάλληλες συζητήσεις και αλλεπάλληλες συσκέψεις, ζητήσαμε πεζοπόρα τμήματα. Είναι πολύ πιο πρακτικό να βρίσκονται δύο του λιμενικού, δύο του λιμεναρχείου, να κάνουν βόλτα, περιπολίες, ούτε καν μοτοσυκλέτες, να κάνουν περιπολίες, να μην προλαβαίνουν να φεύγουν και να κάνουν. Γιατί δεν μπορείτε να φανταστείτε τι κόλπα μετέρχονται και οι μικροπολιτές για να ξεγλιστράνε. Μάλιστα. Έχουν νοικιάσει σπίτια, μην τα συζητάτε τώρα. Να έρθουμε σε κάτι άλλο που σας αφορά άμεσα, κύριε Μαρινάκη, ως καταστηματάρχες και έχετε και εσείς το μερίδιο της ευθύνης σας. Είναι αυτό της καθαριότητας. Θα ήθελα να σας ρωτήσω αν είστε ικανοποιημένος από την εικόνα που παρουσιάζει το ενετικό λιμάνι των Χανίων στο ευαίσθητο αυτό ζήτημα της καθαριότητας. Μέχρι τώρα, ναι. Μέχρι τώρα η λύση των μικρών απορριμματοφόρων έχει σώσει την κατάσταση. Γιατί είναι ευέλικτα και είναι και πολλές φορές την ημέρα. Περνάνε τρεις φορές την ημέρα, τέσσερις φορές την ημέρα και έτσι δεν μένει πάρα πολύ οι σακούλες. Δεν μένουν πάρα πολύ οι σακούλες, αρκετές ώρες. Αποφεύγουμε τις οσμές. Οπτικά κλπ. Αυτό βέβαια τώρα που δεν υπάρχει μεγάλη κίνηση. Όταν υπάρξει μεγάλη κίνηση, νομίζω ότι πρέπει να αυξηθούν τα δρομολόγια, ας το πούμε έτσι, ή κάτι άλλο πρέπει να γίνει για τα... Διότι υπάρχει τρομερή παραγωγή σκουπιδιών, στερεών, και δημιουργείται μια κακή εικόνα και εκεί. Προς τα έξω. Κύριε Μαρινάκη, η χορύπανση στο ενετικό λιμάνι και συνολικά στην παλιά πόλη των Χανίων, αφενός οι καταστηματάρχες που έχετε τις επιχειρήσεις σας θα πρέπει να δουλέψετε, αφετέρου οι κάτοικοι θα πρέπει να έχουν μια ζωή φυσιολογική και ήρεμη, όπως πολλές φορές έχει πει και ο πρόεδρος των κατοίκων της παλιάς πόλης, ο κύριος Καραβιτάκης. Έχετε συζητήσει επανειλημμένα. Έχουν γίνει συνεδριάσεις στο Δημοτικό Συμβούλιο. Μέχρι πέρσι δεν είχε βρεθεί η χρυσή τομή. Πού δηλαδή θα υπάρχουν τα όρια ώστε και οι δύο πλευρές να είναι ικανοποιημένες. Θα ήθελα να σας ρωτήσω από τώρα, μιας και βρισκόμαστε στην αρχή της σεζόν, αν έχει γίνει κάποια συνάντηση από τη δική σας την πλευρά ως καταστηματάρχες, τι είστε διατεθειμένοι να πράξετε. Είναι η αλήθεια μια σύγκρουση εκεί πέρα, διότι έτσι όπως είναι η συνήθεια, αν θέλετε, και των νεαρών τώρα, η διασκέδαση αρχίζει από τις 12, 11, 12, τα ξέρετε. Χρόνια τώρα. Χρόνια τώρα. 11 με 12 αρχίζουν να βγαίνουν να πάνε να διασκεδάσουν. Ίσως μέχρι και τα λίγο ξημερώματα. Μέχρι τα ξημερώματα. Έτσι. Τις ώρες δηλαδή που ο άλλος θέλει να ξεκουραστεί. Εγώ, αν θέλετε, προσωπικά, αυτή είναι η προσωπική μου άποψη, αν θέλετε, είναι η μόνη λύση είναι λίγο μετρίαση από τους καταστηματάρχες και λίγο υπομονή ή πολλή υπομονή, αν θέλετε, στους ανθρώπους οι οποίοι ζουν σε εκείνα τα μέρη. Τα ντεσιμπέλ να πέσουν γίνει. Και να πέσουν η υπομονή λίγο τα ντεσιμπέλ και ο κόσμος να κατανοήσει ότι από τη στιγμή που το σπίτι σου είναι μέσα στα καταστήματα, επόμενο είναι να έχεις αυτή τη ρύπανση. Δεν είναι δεν μοιραίο. Γίνεται δεν γίνεται διαφορετικά. Άλλα ζητήματα, κύριε Μαρινάκη, τα οποία έχετε θέσει και στη νέα Δημοτική Αρχή των Χανίων, ήθεστε να γίνεται μια συνεργασία πάντα με τους αρμόδιους αντιδημάρχους και με τον Δήμαρχο Χανίων, τον κύριο Τάσο Βάμοκα. Θα ήθελα να μας πείτε λίγο πώς είναι αυτή η συνεργασία και αν έχετε βρει κάποια κοινή γραμμή, κάποια επικοινωνία μέχρι στιγμής στα σημαντικά ζητήματα του λιμανιού. Υπάρχει μια συνεργασία και μια προσπάθεια του Δημάρχου και των υπευθύνων αντιδημάρχων να βρεθούν λύσεις. Το κακό είναι ότι υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα. Πάρα πολλά προβλήματα. Και άλλα λύνονται, αν θέλετε, με μεσοβέζικες λύσεις ανέξοδες ή με πολύ μικρό κόστος και άλλες έχουν πάρα πολύ υψηλό κόστος.
αυτά του υψηλού κόστους, ό,τι και να συζητάμε, από τη στιγμή που δεν υπάρχει... Αναφέρεστε στις υποδομές. Στις υποδομές. Αναφέρουμε στις υποδομές. Από τη στιγμή που δεν υπάρχει ένα ευρώ και από τη στιγμή που είναι έτσι τα πράγματα τα οικονομικά του Δήμου, τι, να πιάσουμε να συζητάμε είναι άσκοπο. Άδωρον. Θα ήθελα λίγο τη θέση σας για τα σκιάδια, κύριε Μαρινάκη. Πριν από κάποιες εβδομάδες, πριν από περίπου ένα μήνα, αν θυμάμαι καλά, παρουσιάστηκαν οι προτάσεις των αρχιτεκτώνων. Ο διαγωνισμός κηρύχθηκε άγωνος. Δεν υπήρξε κάποια πρόταση ώστε να προχωρήσει στο στάδιο της δημοπράτησης και να τοποθετηθούν επιτέλους τα σκιάδια ή μάλλον να μπουν τα καταστήματα σε ένα πρόγραμμα ώστε να υπάρχει μια ομοιομορφία στο ενετικό λιμάνι των Χανίων. Ναι, ναι. Έτσι λοιπόν είμαστε και πάλι στο ίδιο σημείο. Είμαστε πάλι μετέωροι. Πώς είδατε καταρχήν τις προτάσεις που κατατέθηκαν? Σίγουρα τις είδατε, ήσασταν στην παρουσίαση από την. Επιτρέψτε μου να το πω έτσι, ομά, χάλια. Χάλια. Δηλαδή ήταν προτάσεις από ανθρώπους σαν να μην είχαν πάει ποτέ να δουν το παλιό λιμάνι. Οι προτάσεις τους και οι λύσεις τους ήταν έξω από τα δεδομένα, έξω από το πώς έχει γίνει το παλιό λιμάνι. Ευτυχώς ακυρώθηκε ο διαγωνισμός. Ευτυχώς ακυρώθηκε ο διαγωνισμός. Δεν ξέρω, θα τα έχετε κι εσείς υπόψη σας. Άμα θέλετε μπορούμε να τα συζητήσουμε και αυτές τις προτάσεις. Γιατί δυστυχώς οι Χανιώτες, η μεγάλη μάζα των Χανιωτών δεν γνωρίζει το τι προτάθηκε επί παραδείγματι. Αν ρωτήσετε τώρα τους Χανιώτες, έχετε δει τις λύσεις που πρόκειται? Όχι, όχι. Φαντάζομαι μόνο όσο ενημερώθηκαν από τις ειδήσεις, από τις εφημερίδες. Ελάχιστη. Και είναι η αντίδραση και γιατί και πώς έγινε και ακυρώθηκε ο διαγωνισμός και γιατί να ακυρωθεί ο διαγωνισμός και το κάνετε επίτηδες για να μην φτιάξει η κατάσταση εκεί, σαν και για μας δεν θα είναι κάτι ωραίο και δεν θα προς το συμφέρον μας. Αλλά τέτοιες λύσεις που προτείνανε εκεί πέρα, αυτές οι τρεις λύσεις που αγοράστηκαν και όλες, τι να σου πω, είναι ένα... Ίσως να μην τέριαζαν τόσο με το χαρακτήρα του λιμανιού. Μα εκεί είναι, αυτό πρέπει όμως, αυτό είναι. Αυτό είναι η πρόταση που περιμένουμε όλοι, είναι να υπάρξει μια λύση που να είναι, να προσαρμόζεται, η λύση να προσαρμόζεται στο παλιό λιμάνι. Και στις ανάγκες και του. Στις ανάγκες. Κάτι ακόμα για να κλείσουμε τη συζήτησή μας, κύριε Μαρινάκη. Θα επανέλθω στα ζητήματα των υποδομών. Φέτος είχαμε έναν βαρύ χειμώνα. Επλήγει το λιμάνι 2-3 φορές από τους έντονους κυματισμούς. Πάρα πολλά καταστήματα και το δικό σας επέστησαν πολύ μεγάλες, πολύ σοβαρές καταστροφές. Ξεκίνησε η σεζόν όχι με τους καλύτερους ιονούς λόγω αυτών των προβλημάτων που είχαν δημιουργηθεί. Το ερώτημα είναι αν έχουν αποκατασταθεί αυτές οι ζημιές που παρουσιάστηκαν εξαιτίας των έντονων καιρικών φαινομένων. Και ποιο έργο, κατά τη γνώμη σας, θα πρέπει να βάλει σε προτεραιότητα η Δημοτική Αρχή των Χανίων? Έργο το οποίο δεν θα στοιχίζει τόσο πολύ, ώστε να μην μπορεί να είναι απαγορευτικό για εκείνη για να το υλοποιήσει. Καταρχήν, οι καταστροφές, όπως ξέρετε, ήταν σε όλο το μέτωπο του παλιού λιμανιού. Δεν ήταν μόνο στο δικό μου μαγαζί, κατάστημα. Δεν ήταν στο δικό μου κατάστημα. Υπήρξαν μεγάλες καταστροφές, στην κυριολεξία μεγάλες καταστροφές. Τις οποίες βέβαια, επειδή προσπαθούμε να είμαστε έγκαιρα και όμορφα έτοιμοι για τη νέα σεζόν και για τους ξένους και για τους Χανιώτες και για τα όλα, τα καλύψαμε. Τα καλύψαμε πολύ με αίμα, γιατί οι καταστροφές ήταν τεράστιες. Βέβαια, δεν έχει σημασία, αλλά σας το λέω για να αντιληφθείτε πώς ήταν οι ζημιές. Οι ασφαλιστικές εταιρείες, όσοι μερικοί που είχαν ασφαλιστεί, δεν ξανασφαλίζουν τα. Σου λέει είναι, θα ξαναγίνει. Οπότε τι να κάτσω να σε ασφαλίσω, αφού θα μου τα ξαναζητήσεις. Μία λύση υπάρχει. Μόνο μία λύση υπάρχει. Ο λιμενοβραχίωνας, αυτός ο οποίος είχε αρχίσει, ο οποίος είχαν πέσει τόσα εκατομμύρια και ο οποίος εγκαταλείφθηκε στην τύχη του.
Όσο περνά τα χρόνια, τόσο καθίζει ο λιμενοβραχίωνα στο βυθό. Που σημαίνει ότι τα κύματα έρχονται πολύ πιο έντονα και ζεστά προς το παλιό λιμάνι. Άμα είναι λοιπόν φοριές, είμαστε τελειωμένοι. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σας εδώ σήμερα, κύριε Μαρινάκη. Και καλή σεζόν να ευχηθώ. Άμην, άμην σε όλους μας. Εμείς θα πάμε όμως τώρα στο Ρέθυμνο. Να δούμε εκεί τι γίνεται στην παλιά πόλη, να δούμε τα προβλήματα που δημιουργεί η εφαρμογή του δακτυλίου στο ρεπορτάζ του συναδέλφου Μάνθου Καπετανάκη. 70% μειώθηκαν φέτος οι κάρτες ελεύθερης πρόσβασης στον δακτύλιο της παλιάς πόλης του Ρεθύμνου, από περίπου 1.000 πέρυσι σε 300 φέτος. Όσον αφορά το ζητούμενο για τη μείωση των καρτών, η άποψή μου είναι ότι θα πρέπει να δίδεται μόνο για λόγους διέλευσης και μόνο σε ανθρώπους που έχουν πραγματικά μεγάλη ανάγκη. Υπάρχουν οι υπερήλικες, υπάρχουν οι ασθενείς και υπάρχουν και οι οικογένειες που έχουν μικρά παιδιά. Μόνο για λόγους διέλευσης. Με το να θέλει ο καθένας την προσωπική του βολή και να ισχύει νομιμότητα για τους άλλους, δεν θα καταφέρουμε αυτό το οποίο είναι ζητούμενο. Η φιλοσοφία του δακτυλίου, και μάλιστα όλο τον χρόνο, και το λέω αυτό με πλήρη συνείδηση του ότι λέω μια και είμαι μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου, θα πρέπει λοιπόν να στηρίξουμε το δακτύλιο να ισχύει όλο τον χρόνο. Είναι ανάγκη πια να αποκτήσουμε μια άλλη ποιότητα ζωής και μια άλλη νοοτροπία, προσαρμοσμένη στην ποιότητα και αν θέλετε στην κουλτούρα που πρέπει να έχει αυτός ο τόπος. Αριθμίες παρατηρούνται στη διαδικασία προμήθειας των καταστημάτων της παλιάς πόλης, η οποία επιτρέπεται κανονικά μέχρι τις 11 το πρωί. Επειδή δεν έχει ξεκινήσει ακόμα η σεζόν και δεν έχουν ανοίξει όλα τα ξενοδοχεία και όλα τα μαγαζιά, υπάρχει λίγο πρόβλημα στο θέμα του δακτυλίου, ότι δεν προλαβαίνουν να γίνονται προμήθειες στο διάστημα αυτό. Πιστεύω ότι ανοίγοντας όλα τα μαγαζιά και τα ξενοδοχεία θα το ρυθμίσουν αυτό οι καταστηματάρχες ώστε να μας κάνουν τις προμήθειες την ώρα που πρέπει. Ανοίγουν καθημερινά και νέοι συνάδελφοι, οι παραγγελίες τους δεν είναι οργανωμένες γιατί αναλόγως με τις ελλείψεις και αυτά τα πράγματα και γι' αυτό υπάρχει λίγο, όχι όπως δεν είναι τόσο πολύ, υπάρχει λίγο θέμα στο θέμα το να προλάβουν να κάνουν τις προμήθειες. Υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη δυνατότητα να εξυπηρετούνται μέσω των ηλεκτρονικών μέσων και να έρχονται το πρωί να βρίσκουν τα ψώνια τους στο κατάστημά τους, όπως επίσης και να χρησιμοποιούν ποδήλατα ή τα ηλεκτροκίνητα δίκυκλα τα οποία αυτή τη στιγμή είναι στην κορύφωσή τους. Υπάρχει τρόπος. Αυτό το οποίο πρέπει όμως να αναδείξουμε είναι πίστη και βούληση. Ο Σύλλογος Εστίασης με ιδίους πόρους θα διαθέτει ηλεκτρικά ποδήλατα στους επαγγελματίες ώστε να μην παραβιάζεται ο δακτύλιος. Ηλεκτρικά ποδήλατα που να τα βάλουμε σε πολύ κέρια στρατηγικά εντός εισαγωγικών σημεία θα έλεγα, να μοιράσουμε κλειδάκια, ο καθένας να έχει το κλειδί του και ούτως ώστε όταν κάποιος συνάδελφος έχει αυτό το πρόβλημα και να το αντιμετωπίσει έτσι, παίρνοντας το ηλεκτρικό ποδήλατο, να κάνει τη δουλειά του και να το ξαναφύγει πάλι στη θέση του. Πιστεύουμε ότι είναι μια πάρα πολύ καλή κίνηση. Για αρχή, σκεφτόμαστε κάποιες ιδέες. Νομίζουμε ότι είναι μια πάρα πολύ καλή ιδέα και θα κινηθούμε προς αυτή την κατεύθυνση. Το θέμα δεν είναι από αυτούς που παίρνουν τις κάρτες ότι ενοχλούν, γιατί αυτοί που παίρνουν τις κάρτες οπωσδήποτε έχουν κάποια δικαιολογητικά και δεν είναι αυθαίρετα και δεν είναι έτσι. Το θέμα πιστεύω δημιουργείται στο το να μπαίνουν κάποια μηχανάκια σε ώρα κίνησης. Και ο κόσμος να αισθάνεται ελεύθερος και κάποια στιγμή αισθάνεται ένα φόβο, μήπως χτυπήσει κάποιος, μήπως κάποιο παιδάκι.